αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Και θα πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά και εμείς τώρα στις κάρτες τις οποίες έχουμε ετοιμάσει. Θα τις συζητήσουμε και με τον οικονομολόγο, τον κύριο Γιάννη Ρουκά, αλλά και αναπληρωτή γραμματέα παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε λοιπόν να δούμε αρχικά. Καλησπέρα κύριε Ρουκά, καλή εβδομάδα. Κύριε Τζεμιδάκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σας και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ την κάρτα ακριβώς από κάτω τώρα, του κατώτου μισθού. Να δούμε λίγο πώς κινήθηκε από τον Φλεβάρι του 19 μέχρι τον Απρίλιο του 23 και τον Απρίλιο του 24 έχουμε νέα αύξηση, όπως είπε ο κύριος Υπουργός. Φεβρουάριο του 19, λοιπόν, 650 ευρώ κατώτατος μισθός. Συν 13 ευρώ τον Γενάρη του 22 ανέβηκε στα 663. Συν 50 ευρώ αύξηση Μάιο του 22 έφτασε στα 715 ευρώ. Και μια εξίσου σημαντική αύξηση είναι 67 ευρώ, 780 ευρώ έχει ισχύ από τον Απρίλιο του 23. Αυτό το οποίο ξεκαθάρισε ο κύριος Υπουργός και θα το σχολιάσουμε τώρα κύριε Ρουκά, είναι ότι από τον Απρίλιο του 24, 1η Απριλίου, θα έχουμε νέα αύξηση με 800, άνω των 800 ευρώ, τον κατώτατο μισθό. Μια διαδικασία η οποία από ό,τι φαίνεται θα ισχύσει και τα δημοσιονομικά περιθώρια το επιτρέπουν αυτό, έτσι, για να προχωρήσει. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, καταρχήν να μην ξεχνάμε και το κομμάτι των τριετιών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ισχύει από το 24. Θα το δούμε και στην άλλη κάρτα. Με συγχωρείτε. Είναι δύο λοιπόν τα θέματα που έχουμε να δούμε φέτος από πλευρά αυξήσεων, που είναι οι πρώτες αυξήσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια, λόγω των μνημονίων. Και βεβαίως αυτό οφείλεται και στην καλή πορεία της οικονομίας. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Όταν η οικονομία πάει καλά, τότε μπορούν και οι κυβερνώντες, όταν κάνουν χρηστή διαχείριση, να δίνουν παροχές και να επιστρέφουν το όποιο κοινωνικό μέρισμα προς την κοινωνία, είτε μέσω έργων, είτε μέσω αυξήσεων σε αποδοχές κλπ. Αυτά που λέμε τώρα, είχαμε τρεις μέρες εδώ, είχαμε το Money Show στη Θεσσαλονίκη, υπόθηκαν με κάθε τρόπο και με κάθε έτσι, έμφαση, αν θέλετε, από τους υπουργούς οι οποίοι παρέστησαν εδώ, και μάλιστα και η Άννα Μάνη που είναι Υπουργός Ανάπτυξης καλεσμένη, που σημαίνει ότι η οικονομία πηγαίνει καλά και άρα και οι πολίτες πηγαίνουν καλά. Έτσι, αυτό. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι το είδαμε και το είπαμε και στην προηγούμενη κάρτα, κύριε Ρουκά, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αύξηση η οποία σημειώνεται στο κομμάτι και των εργαζομένων με στόχο, βλέπουμε στην άλλη κάρτα, το 2027, όπως έχει πει η κυβέρνηση, ο κατώτατος μισθός να αγγίζει τα 950 ευρώ. Τώρα ο κατώτατος μισθός είναι στα 780. Τον Απρίλιο του 24 φτάνει στα 820 και πάνω, όπως άνω των 800 ευρώ που είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Μέχρι το 27 μπορούμε, θα καταφέρουμε δηλαδή, πιστεύετε, και βάσει των μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, να φτάσει το 950 ευρώ κατώτατος μισθός, το ποσό αυτό, κύριε Ρουκά. Κοιτάξτε, πρέπει λίγο να λειτουργήσουμε με μία, και θεωρώ ότι ο κόσμος ο πολύς πλέον αρχίζει και λειτουργεί με μία άλλη λογική όπως παλαιότερα. Εδώ δεν μιλάμε για παροχές οι οποίες προέρχονται από κάποια δανεικά λεφτά τα οποία πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για το αποτέλεσμα της δουλειάς όλων μας. Των στελεχών, των υπαλλήλων, των εργαζομένων, των αγροτών, των επιχειρηματιών, της κυβέρνησης. Είναι αποτέλεσμα της πρόοδου της οικονομίας όλο αυτό. Δεν απλά κάποιος διαμαρτύρεται, κλαίγεται, δεν έχει πρόβλημα και πάμε και δανειζόμαστε από έξω και άρα δίνουμε αυξήσεις. Είναι μια φυσική εξέλιξη, είναι μια επιστροφή, αν θέλετε, όλων αυτών των χαμένων ετών λόγω της κακής διαχείρισης, λόγω των αχρίας των μνημονίων. Επομένως, ο λογαριασμός, να το πούμε έτσι και λίγο πιο λαϊκά, θα βγει. Και θα βγει εφόσον συνεχίσει η χώρα να πηγαίνει με αυτούς τους ρυθμούς. Μην ξεχνάτε, κάποτε ήμασταν δαχτυλοδεικτούμενοι άσχημα. Τώρα είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι θετικά. Είμαστε πρώτοι με βάση τον Economist. Πότε θυμάστε εσείς τα τελευταία 10-15 χρόνια η Ελλάδα να είναι πρώτη σε κάτι καλό, έτσι? Πότε το θυμάστε αυτό? Έχουν περάσει δεκαετίες που ήμασταν πρώτοι σε κάτι καλό. Επομένως, αν συνεχιστεί αυτό, φυσικά και θα φτάσει και ο μισθός ο κατώτατος. Αλλά το σημαντικό είναι, όπως έχει δεσμευτεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να φτάσει και ο μέσος μισθός στα 1.000. Σε αυτό ήθελα είναι να σας πάω τώρα. Γιατί μπορεί να μιλάμε για τον κατώτατο μισθό τώρα, κύριε Ρουκά, αλλά γενικά πρέπει να βλέπουμε και τις αυξήσεις που έχουν γίνει με βάση τον κατώτατο μισθό και στο μέσο μισθό, έτσι. Και είναι 1.170 κάτι τώρα, αν θυμάμαι καλά. Τώρα ο στόχος είναι να φτάσουμε στα 1.500. Επαναλαμβάνω, αυτά δεν είναι παροχές.
Διότι ξέρετε, αυτά συζητούνται και με τους κοινωνικούς εταίρους. Όπως έχουμε πει και κατά επανάληψη και εδώ, αν δεν κάνω λάθος, αυτοί οι μισθοί στο ιδιωτικό τομέα ειδικά δεν δίνονται από το δημόσιο, δίνονται από το ιδιωτικό τομέα. Και προσέξτε, έχουμε ξανασυζητήσει εδώ και το θέμα της έλλειψης προσωπικού. Οι επιχειρηματίες επενδύουν, αν δείτε και τα προγράμματα τα οποία υπεραπορροφώνται, υπάρχει τεράστια προσφορά από επενδύσεις στα διάφορα προγράμματα που είναι ανοιχτά του ΕΣΠΑ. Τώρα έχουμε κάποια που κλείνουν μέσα στο μήνα, ελπίζω να πάρουν κάποια παράταση για να μπουν και άλλοι μέσα. Η αναπτυξιακή νόμη, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τα προγράμματα του Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν προτάσεις στα προγράμματα για να κάνουν επενδύσεις και να προσλάβουν προσωπικό. Έτσι. Και δεν βρίσκουν κιόλας, κύριε Ρουκά, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Μεγάλη συζήτηση έγινε γι' αυτό το τριήμερο και από τους αρμόδιους υπουργούς και εμείς, σαν Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων, κάναμε μια πολύ δυνατή εκδήλωση το πρωί του Σαββάτου. Είχαμε ομιλητή τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Παπαστεργίου. Μίλησε η κυρία Νίκη Δανδόλου, που είναι η γραμματέας του ΕΣΠΑ. Έκανε ένα χαιρετισμό ο κύριος Μαϊμαράκης. Και όλοι μιλήσαμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ζητάνε προσωπικό, οι οποίοι μάλιστα θα πρέπει να είναι και εκπαιδευμένοι, έτσι, γιατί πλέον τα προσόντα είναι διαφορετικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει παλαιότερα. Και βεβαίως έχουμε και το άλλο το κομμάτι των ελλείψεων στον πρωτογενή τομέα, στο προσωπικό βάσης, που και εκεί υπάρχει έλλειψη. Και ταυτόχρονα πρέπει να εκπαιδευτούν ξανά εκ νέου οι άνθρωποι. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει δεκάδες δισεκατομμύρια για την κατάρτιση όλων των ενηλίκων κατοίκων της Ευρώπης. Ακούστε το μέγεθος τώρα, έτσι. Μπορείτε να καταλάβετε τώρα το μέγεθος. Αυτό είπε ο κύριος Σχοινάς στην εκδήλωση του Money Show προχθές, ότι θα δοθούν πολλά χρήματα για την ετήσια εκπαίδευση και κατάρτιση για να καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις ακριβώς. Έτσι, αυτό και αυτό είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Ρουκά. Να κλείσω με το κομμάτι αυτής της κάρτας. Όπως είπαμε, τώρα κατώ της μισθός 780-27-950, αυτό σημαίνει αύξηση 170 ευρώ στην τετραετία ή περίπου 21-22% έως 2027 και αύξηση 42,5 ευρώ ανά έτος για τον κατώτατο μισθό. Επειδή όμως θίξατε και το ζήτημα του μισθών στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε έχουμε κάποιες κάρτες να σας δείξουμε για τα στοιχεία τα οποία έρχονται για τους μισθούς από τον ιδιωτικό τομέα όπως παρουσιάστηκαν. Για παράδειγμα, 283.000 εργαζόμενοι, δηλαδή 12,4% του συνόλου, παίρνουν καθαρά έως 500 ευρώ μισθό. 18,5% του συνόλου, δηλαδή 324.000 εργαζόμενοι, παίρνουν μεταξύ 501 και 800 ευρώ, δηλαδή αγγίζουν τον κατώτατο μισθό, το 18,5%. Στην άλλη την κάρτα βλέπουμε ότι αρκετοί από το σύνολο, δηλαδή 423.000, 23% από 801 μέχρι 1.000 ευρώ, το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής ποσοστό, 16% του συνόλου παίρνει από 1.001 έως 1.200 ευρώ και τέλος, όχι, έχουμε και εγώ μια κάρτα, έχουμε 11% 1.201 έως 1.500 ευρώ, 9% 1.501 έως 2.000 ευρώ, αυτά είναι για το σύνολο των μισθών, όχι μόνο για το μισθό, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και τέλος υπάρχει και ένα μικρό μεν ποσοστό, εντάξει όχι πολύ μικρό, 10%, περίπου 223.000, οι οποίοι λαμβάνουν από 2.001 ευρώ και άνω. Δηλαδή, έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό μισθό, κύριε Ρουκά, για τα δεδομένα της χώρας μας, έτσι. Έτσι, όπως το λέτε, είναι. Εκεί, στους πιο χαμηλούς, πρέπει να είναι και κάποιοι που είναι μια απασχόληση, αν δεν κάνω λάθος κλπ. Οπότε θα πρέπει εκεί, πώς θα γίνει. Τώρα, μιλώντας εγώ σαν οικονομολόγος, πρέπει λοιπόν να αυξηθεί το ΑΕΠ, πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή, έτσι ώστε να αυξηθεί και η ανάγκη από τους εργοδότες να έχουν περισσότερους με πλήρη απασχόληση και να αυξηθούν έτσι οι μισθοί παραπάνω, οι αποδοχές, συγγνώμη, οι μισθοί, οι αποδοχές των ανθρώπων αυτών παραπάνω. Και αυτό είναι που θα δείτε, αν ξαναβρεθούμε σε λίγο καιρό, θα δείτε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να μειώνονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα αμείβονται με αυτό το ποσό, διότι οι αποδοχές τους θα αυξάνονται γιατί θα τους έχουν ανάγκη για περισσότερες ώρες οι εργοδότες. Αυτά, ξέρετε, για να μην παρεξηγούμαστε, δεν είναι μαγική εικόνα. Είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος περνάει πραγματικά δύσκολα. Όλοι αντιμετωπίζουμε τα θέματα της ακρίβειας, τα οποία είναι και τα περισσότερα εισαγόμενα. Όμως, παράλληλα με την αύξηση του ΑΕΠ, παράλληλα με τις νέες επενδύσεις, παράλληλα με τις αυξήσεις των αποδοχών, μπορούμε και καταπολεμούμε τα όποια προβλήματα προκύπτουν από την ακρίβεια. Και ξέρετε, αυτό το οποίο έχουμε πει κατά επανάληψη είναι ότι όταν θα αρχίσουν να πέφτουν
οι τιμές σε κάποια προϊόντα, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Είδατε τι έγινε με τα τιμολόγια, με τον ανταγωνισμό που δούλεψε κλπ. Εκεί οι μισθοί θα παραμείνουν εκεί. Δεν θα μειωθούν. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν θα ακολουθούν τις αυξομοιώσεις του πληθωρισμού. Όταν θα πέσει λοιπόν περαιτέρω ο πληθωρισμός, οι μισθοί θα συνεχίσουν να είναι εκεί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, κύριε Ρουκά, να σας πάω όμως και σε άλλο, ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σε συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για τη στέγαση. Μιλάμε και για το πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο επίσης θα τρέξει κρατάμε το σπίτι μας, το οποίο ήδη έχουμε δει. Τι γίνεται τώρα με αυτό το θέμα, τι πρέπει να γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, έτσι, γιατί η στέγαση είναι το παν, έτσι. Κοιτάξτε, αν δείτε και την δημοσίευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok, πολύ σύντομα περιέγραψε το πρόβλημα και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα για να βοηθήσουμε περαιτέρω σε αυτό το κομμάτι. Όλα είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν έχουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια, τα οποία κλειστά σπίτια είναι κατασκευασμένα από τη δεκαετία του 70 και του 80. Αυτά λοιπόν είναι πολύ παλιά, είναι πεπαλαιωμένα και θέλουν ανακαίνιση. Όταν θα βγει λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανακαινίζεις και θα μπορείς να νοικιάσεις το σπίτι σου, οι ιδιοκτήτες σιγά σιγά θα αρχίσουν να τα, να το πω έτσι απλά, επανενεργοποιούν, δηλαδή θα ρίχνουν περισσότερο στην αγορά των ακινήτων. Άρα, όταν λοιπόν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά ακινήτων, θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές των ακινήτων και των ενοικίων. Διότι αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένες. Άμα πας να βρεις σπίτι, δεν βρίσκεις, ή αυτό που βρίσκεις, θα βρίσκεις και ενδεχομένως να είναι ακριβό και θα υπάρχει πρόβλημα. Άρα, όταν θα υπάρχουν περισσότερα σπίτια προς διάθεση, τα οποία θα είναι και ανακαινισμένα, θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Περιορισμοί στο Airbnb, περιορισμοί στην Golden Visa με την αύξηση του κατώτατου ορίου. Όλο αυτό λοιπόν θα συντελέσει στο να πέσουν οι τιμές. Άρα, τι γίνεται. Αυξάνει την προσφορά, πέφτει λοιπόν η τιμή και έτσι αυτό το πράγμα έρχεται και ισορροπεί κάποια στιγμή. Ταυτόχρονα, για να βοηθήσουμε και τους φοιτητές, υπάρχουν ανακαινήσεις των φοιτητικών εστιών, φοιτητικών κατοικιών και σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα, με το καθεστώς των ΣΔΙΤ, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, καινούργιες φοιτητικές εστίες, περίπου 8.000 διαμερίσματα για φοιτητές θα δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα, που αυτό άρα θα ρίξει ακόμα περισσότερο τις τιμές των ενοικίων στα άλλα σπίτια τα οποία δεν θα πηγαίνουν οι άνθρωποι, οι φοιτητές οι οποίοι θα πηγαίνουν στις εστίες. Πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά των σπιτιών. Έτσι, σωστά. Οπότε αναμένουμε να δούμε και το τι θα γίνει και με αυτό, κύριε Ρούγκα. Περιμένουμε βέβαια και το τι θα γίνει και με τους αγρότες μας. Αύριο θα είναι και η κρίσιμη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι θα έχουμε λευκό καπνό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που είναι στο τιμόνι της χώρας ότι έχει τον τρόπο να εξηγεί. Το παν είναι να εξηγήσει στους ανθρώπους πραγματικά τι έχει δοθεί, τι μπορεί να δοθεί, μέχρι πού μπορεί να πάει κάτι, με τι στόχο όμως. Με στόχο την πρόοδο της οικονομίας. Ποτέ ένας κλάδος δεν πρέπει να είναι εις βάρος κάποιου άλλου. Έτσι, ποτέ οι εργαζόμενοι στον ένα τομέα δεν είναι εις βάρος του εργαζόμενου του άλλου τομέα. Πρέπει όλοι μαζί να πάμε μπροστά. Γι' αυτό και η χώρα τα τελευταία χρόνια μπόρεσε και προχώρησε μπροστά με σταθερά βήματα. Λοιπόν, κύριε Ρουκά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.